Την ετήσια ημερίδα για τα πεπραγμένα αλλά και τους στόχους της εταιρείας πραγματοποίησε η γνωστή γαλακτοβιομηχανία Κρικρή, που παρά την δύσκολη εποχή έχει αυξήσει το παραγωγικό της προφίλ. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε αναφορά στην χρονική διαδρομή και στην ανωδική της πορεία, καταδεικνύοντας την οργάνωση, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και την υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία που εφαρμόζει η Κρικρή. Κανένας δεν πίστευε ότι μετά από χρόνια θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια δραστηριότητα η οποία φέρνει το 70% των εσόδων της εταιρείας με μια σημαντική ανωδική τάση κάθε χρόνο και με ένα όραμα πλέον πανευρωπαϊκό, όχι απλά απευθυνόμενη στην ελληνική αγορά. Επειδή όμως και είναι σήμερα εδώ αυτοί οι συνάδελφοι που θυμούνται τις μέρες που ξεκινήσαμε, ο Τσαμπάης ο Γιώργος, η Καβάζη Τέτη, ο Νότας ο Γιάννης Πουλήσης, πίστεψαν σε αυτό το όραμα που ξεκινήσαμε, σε αυτή τη νέα κατηγορία προϊόντων, που ήταν κάτι εντελώς άγνωστο για μας, ψάχναμε τι σημαίνει γιαούρτι και τι σημαίνει γάλα. Κατάφεραν να κάνουν μια πραγματικά super team, μια ομάδα πολύ δυνατή, η οποία ανέδειξε το γιαούρτι Κρικρή πλέον πρωταγωνιστή όχι μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά πρωταγωνιστή και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ είμαστε με όλους τους αντιπροσώπους μας για τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι η ετήσια συνάντηση γιαουρτιού. Και αυτό που έχουμε να ανακοινώσουμε είναι τα πολύ καλά αποτελέσματά μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά και τα καινούργια πλάνα για τη νέα χρονιά. Άρα, δηλαδή, αποσκοπεί σε ενημέρωση των συνεργατών σας και ένα καινούριο πλάνο στο marketing προώθησης των προϊόντων της Κρικρή. Βεβαίως, όχι μόνο προώθησης, αλλά έχουμε να ανακοινώσουμε και καινούργια προϊόντα, τα οποία είναι και πολύ καινοτόμα και πολύ ενδιαφέροντα. Και είμαστε σίγουροι ότι θα προτιμηθούν πάρα πολύ από τους καταναλωτές μας. Ήδη έχετε μια ανωδική πορεία εδώ και αρκετά χρόνια. Η αλήθεια είναι πως ναι. Παρά τις δύσκολες εποχές που διανύουμε, ο στόχος και ο σκοπός είναι η εξαγωγική δραστηριότητα κυρίως της Κρικρή προς την Ευρώπη και όχι μόνο. Κοιτάξτε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελληνική αγορά και συνεχίζει να μας ενδιαφέρει. Παράλληλα όμως, στρέφουμε το ενδιαφέρον μας και στην ευρωπαϊκή αγορά, που το ελληνικό γιαούρτι, όπως ίσως να γνωρίζετε, χαίρει πολύ μεγάλης εκτίμησης και είναι και το μοναδικό. Η μοναδική κατηγορία ευρωπαϊκού γιαουρτιού που αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς. Επομένως, ναι, μας ενδιαφέρουν και οι χώρες της Ευρώπης, αλλά μας ενδιαφέρει πάντα και η ελληνική αγορά. Είναι αρκετά δυναμική, όπως είναι και δυναμική η παρουσία στα ράφια, όπως αυξάνουμε τις διανομές μας, αυξάνουμε την καλή παρουσία στο ράφι και αυξάνουμε και τα προϊόντα τα οποία θα διαθέτουμε προς τους καταναλωτές. Πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσει την κουλτούρα διαφορετικών λαών, γιατί βλέπουμε δραστηριότητα στην Αγγλία, παράδειγμα, στην γιαούρτι, και βλέπουμε παράλληλα και στη Σενεγάλη. Είναι τελείως διαφορετική αυτή η κόσμη. Πώς το συνδυάζετε αυτό για να ακολουθήσετε μια πολιτική marketing προς αυτή την κατεύθυνση? Εμείς οφείλουμε να βλέπουμε την κάθε χώρα και ξεχωριστά. Δηλαδή, δημιουργούμε σύμφωνα με τις τάσεις, τις διατροφικές των λαών, κάποια προϊόντα τα οποία θεωρούμε ότι θα πάνε καλά σε όλες τις χώρες. Όταν βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα γούστα, οφείλουμε και εμείς να δημιουργούμε λίγο διαφορετικά προϊόντα προκειμένου να ικανοποιούμε αυτές τις διαφορετικές απαιτήσεις των λαών. Και έτσι πιστεύουμε ότι κερδίζουμε πολύ περισσότερο παρά να είχαμε ένα προϊόν και είτε αρέσει είτε δεν αρέσει να προσπαθούσαμε να το βάλουμε σε μια αγορά. Πάμε λοιπόν ανάποδα. Κοιτάμε τι θέλει ο καταναλωτής, σε τι αρέσκεται και αντίστοιχα προϊόντα του προσφέρουμε. Πλέον το γιαούρτι κατατάσσεται σε μια υγιεινή διατροφή που πρέπει να είναι στις καθημερινές μας συνήθειες. Αλλάζει κάπως τα πλάνα σας αυτό να μπείτε σε πιο δυναμική διατροφή μέσω του γιαουρτιού? Βεβαίως. Κοιτάμε λοιπόν τις τάσεις όπως λέγαμε. Παραδείγματος χάρη, τάσεις που θέλουν λίγο ενισχυμένα καταναλωτικά προϊόντα. Και πιστεύουμε με την δύναμη του R&D που έχουμε, που είναι πολύ ικανό, θα δημιουργούμε τα αντίστοιχα προϊόντα για να τα προσφέρουμε στον καταναλωτή. Και σε ό,τι αφορά το παγωτό, μια και μπαίνουμε στην εποχή του θέρους. Ευελπιστούμε, έχουμε πολύ καλά προϊόντα, πολύ καινοτόμα προϊόντα. Θα έχουμε επένδυση γύρω από αυτά τα προϊόντα και πιστεύουμε ότι θα πάμε δυναμικά μπροστά. Ήδη ξεκίνησε και η σεζόν πιο νωρίς από πέρσι και ήδη βλέπουμε ότι η ανάπτυξή μας είναι πολύ ικανοποιητική. Η γαλακτοβιομηχανία δραστηριοποιείται πλέον δυναμικά σε Ελλάδα, Ευρώπη, ακόμη και σε πολύ μακρινές χώρες της Ασιατικής Ηπείρου. Με νέες καινοτόμες ιδέες και προτάσεις, διακινεί στην αγορά προϊόντα με αυστηρά στάνταρτς υψηλών προδιαγραφών, με γνώμονα πάντα την ποιότητα αλλά και τις μοναδικές γεύσεις στα προϊόντα της.
αφουγκραζόμενη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, προσφέρει αυτό που ζητά ο κόσμος για μια σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.